Καλημέρα γιατρέ. Καλημέρα. Τι προσέχουμε στα κοτάβια και πότε είναι η κατάλληλη ηλικία για εμβολιασμό? Η ηλικία για εμβολιασμό, η κατάλληλη, εξαρτάται από το τι προβλήματα έχουμε στο χώρο μας. Γενικά, ο πρώτος εμβολιασμός καλά είναι να γίνεται γύρω στις 42 ημέρες. Δηλαδή στην ηλικία των 6 εβδομάδων. Από εκεί και μετά, ας πούμε για το εμβολιακό πρόγραμμα που ξεκινήσαμε, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τα εμβόλια κάθε 3 με 4 εβδομάδες μέχρι τα κουτάβια να κλείσουν τους 4 μήνες. Είναι σημαντικό. Είναι θέμα οργανισμού που τα κουτάβια γεννιούνται με κάποια αντισώματα από τη μητέρα τους, τα οποία όμως δεν τα καλύπτουν πλήρως. Και δεν ξέρουμε ακριβώς μέχρι πότε τα καλύπτουν. Οπότε εμείς ξεκινάμε τους εμβολιασμούς γύρω στις 42 ημέρες και επαναλαμβάνουμε για να έχουμε την πλήρη κάλυψη. Παρ' όλα αυτά, τα κουτάβια, ειδικά τα κουτάβια των πυμενικών, που είναι πολύ ευαίσθητα στον τύφο, θεωρούνται καλυμμένα για τον τύφο όταν ολοκληρωθεί το εμβολιακό τους πρόγραμμα. Στο ενδιάμεσο πάντα υπάρχουν κενά ανοσίας, τα οποία οφείλονται στον οργανισμό και όχι στα εμβόλια που θα κάνουμε. Πολλοί θεωρούν εσφαλμένο ότι αν κάνουμε ένα πενταπλό, ας το πούμε, στην ηλικία των 3 μηνών, είναι καλυμμένα τα κουτάκια. Όχι, είναι λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ μου. Τώρα, πριν από τους εμβολιασμούς, θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει σωστά οι αποπαρασιτώσεις. Ένα άλλο λάθος που κάνουν πολλοί είναι που θεωρούν ότι τα κουτάβια όταν τρώνε γάλα από τη μάνα τους δεν κολλάνε παράσιτα. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, τα κουτάβια γεννιούνται με παράσιτα από τη μάνα τους. Υπάρχει μια ειδική συμπεριφορά, ας πούμε, των παρασίτων που περνάνε ακόμα και μέσα στη μήτρα και μολύνουν τα κουτάβια. Και δεύτερον, μολύνονται και από το γάλα. Δηλαδή, ισχύει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που πολλοί έχουν στο μυαλό τους. Επομένως, η αποπαρασίτωση είναι σημαντικό και πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 18 ημερών. Σε αυτά τα κουτάβια που έχουν αποπαρασιτωθεί από πολύ νωρίς, βλέπουμε ότι έχουν μια πολύ καλή ανάπτυξη, γυαλίζει το τριχωμά τους και είναι εύρωστα και υγιή. Και επαναλαμβάνει η αποπαρασίτωση συχνά, πολύ συχνά, γιατί έχουν την τάση να κολλάνε πάλι από τον εαυτό τους ή το ένα με το άλλο και ξανά από τη μάνα τους. Επομένως, έχουμε προετοιμάσει τα κουτάβια μας σωστά, τα έχουμε φτάσει στην ηλικία των 6 εβδομάδων και ξεκινάμε τους εμβολιασμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ, για τις συμβουλές σας.